Μέσα στο δικό μου με έχει συμβεί και πραγματικά ήταν πολύ έτσι φοβητσιάρικο να το πω. Ήταν όπως στις ταινίες thriller που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση. Ήταν ένας πελάτης που με είχε πάρει από, δεν θα πω, εννοείται δεν θα φωτογραφίσω κάποιον τώρα, αλλά ήταν ένας πελάτης ο οποίος με είχε πάρει για μια δουλειά, για μια διαφήμιση συγκεκριμένα. Και είχα πάει για casting και δεν είχε κανέναν εκεί όταν πήγα εκεί στην εταιρεία. Μπήκα μέσα και τα λοιπά, βλέπω έναν κύριο, μάλιστα, αυτά ήταν αυτά τα casting που κάναμε εμείς τα μοντέλα για να περάσουμε σε μια δουλειά. Ήταν γραφείο. Ήταν εταιρεία, κανονική γραφείο, ναι. Μα βάλασε κάποιες casting εσένα. Παιδιά, με κλείδωσε μέσα, πραγματικά, με κλείδωσε. Και πώς απεγκλωβίστηκα δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Λοιπόν, έκανα ολόκληρο σενάριο. Κλείδωσε ήταν μεγάλη αφού. Ιστορία. Μιλάμε εκεί, ήμουνα καμιά ώρα. Στο ίδιο δωμάτιο και... μαζί του. Ναι. Ναι, σας λέω πολλά χρόνια τώρα. Μόνος του ήταν. Το καιρό που έκανα μόντελινγκ, αλλά μου έμεινε πολύ έντονο στο μυαλό. Πώς βγήκες τελικά. Πώς βγήκα. Λοιπόν, εντάξει, μου έκανε διάφορες. Δεν με άγγιξε ο άνθρωπος. Απλά μου έκανε διάφορες κινήσεις πολύ κοντά μου. Δηλαδή, ένιωθα, βρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ότι θα μου έκανε κάτι, βρε παιδί μου. Πώς θα το εξηγήσω. Η άβρα, έπαιρνα μια άβρα περίεργη. Και ερχόταν και πολύ κοντά μου. Δήθεν να δει τα χαρακτηριστικά μου, να δει το ένα, να δει το άλλο. Αυτός τι ήταν, ήταν άσχημο. Ήταν αυτό τη εταιρεία. Αυτό που είχε την εταιρεία. Διευθύνων τέλος πάντων τη εταιρεία. Συγκεκρισμένη. Ναι, τον βλέπω κιόλα τώρα να σου πω την αλήθεια και δεν ξέρω και πώς νιώθω, είδες που με βλέπει. Ναι. Και πώς έφυγα. Λοιπόν, βρήκα μια πρόφαση εγώ ότι έπρεπε να αλλάξω κάποια ρούχα γιατί ήταν ένα διαφημιστικό που θα κάναμε και πρέπει να κάνω ένα casting για το διαφημιστικό. Εγώ νόμιζα θα πάνε και άλλες κοπέλες. Πήγα εκεί και δεν πήγα καμία. Και ήμουν μόνη μου. Έπαθα έναν πανικό. Σε κάποια στιγμή έπρεπε να πάω να αλλάξω ρούχα, δίθεν να δει, ξέρω εγώ πώς θα. Δεν σου είπε, άλλαξε ρούχα. Και διαδικασία. Ευτυχώς. Μπήκα στο δωμάτιο, παιδιά. Είχε πάει δίπλα γιατί ήταν ένα γραφείο τεράστιο το οποίο είχε διάφορα δωμάτια. Έμπαινε από εκεί, έμπαινε από εδώ. Και έφυγα, παιδιά. Έφυγα κρυφά. Ξεκλείδωσα την πόρτα. Ήταν το κλειδί πάνω στην πόρτα. Κλείδωσε την πόρτα αυτό και ξεκλείδωσα την πόρτα και έφυγα. Και από τότε δεν τα κατάφερα. Πάντως και έφυγα. Εντάξει, παιδιά. Και δεν έβγαλε τηλέφωνο μετά που πήγες. Παιδιά, ειλικρινά ήταν πάρα πολύ άσχημο περιστατικό αυτό που μου συνέβηκε και πραγματικά από εκείνη την ημέρα ήμουν πάρα πολύ προσεκτική. Γιατί δεν πέρασε από το μυαλό μου μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι θα μπορούσα να περάσω αυτό το πράγμα. Περίμενε ότι θα πάει σε casting άλλα μοντέλα εκεί να βρεθείτε. Έτσι γίνονται τα casting. Εντάξει, έγινε βεβαίως και casting με να είναι μόνο. Από επιλογή. Σε θέλω να σε δούμε. Να είναι ένα μοντέλο εκεί, να είμαι εγώ μόνο τέλος πάντων. Αλλά δεν ξανατύχει τέτοιο πράγμα. Όχι. Να είναι μαγιά μου. Ναι.